Γιώργος Αθαλάκης, οικονομολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στον τομέα της ανάλυσης και των δεδομένων πρόβλεψης. Σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ήρθατε, κύριε Αθαλάκη. Γεια σας, εσάς και στους κροατές μας. Κύριε Αθαλάκη, ένα θέμα το οποίο παίζει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα στην συζήτηση περί γεωπολιτικής, που είναι η διαμάχη Ινδίας Κίνας για τους θαλάσσιους δρόμους, τους δρόμους του μεταξύ, όπως τους ξέρουμε, έχει τεθήξει με το τελευταίο άρθρο σας που έχει τον ανάλογο τίτλο, και μου κάνει εντύπωση, γι' αυτό και ήθελα να κάνουμε τη σημερινή συνέντευξη μαζί, κάποια στοιχεία που έχετε δημοσιεύσει στο άρθρο σας, όπως ας πούμε ότι το 90% του εμπορίου της Ανατολής Δύσης περνάει από αυτούς τους δρόμους. Όμως είχαμε και την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ινδία και φέρνει στο φως μία διεργασίες που έχουν γίνει από την ελληνική διπλωματία τα τελευταία χρόνια, που αναβαθμίζουν αυτή τη σχέση και θα πούμε έτσι παρακάτω τα επιμέρους. Αλλά ήθελα να μας βάλετε με ένα πρώτο σχόλιο σε αυτόν καταρχήν τον ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ Ινδίας και Κίνας, και με αφορμή αυτό που λέτε ότι γίνεται μια στρατηγική κυρίως από την Κίνα για το κολιέ των μαργαριταριών, να μας εξηγήσετε τι είναι και από αυτό να μας βάλετε στην κουβέντα και στην ιδέα του κειμένου σας. Ωραία. Λοιπόν, το εμπόριο, όποιος ελέγχει τα κανάλια διανομής, έχει τη δύναμη το εμπόριο. Η Κίνα εδώ και πολλά χρόνια έχει μέσα από την πρώτη στρατηγική που ονομάστηκε το κολλιέ των μαργαριταριών και αργότερα οι δρόμοι του μεταξιού, το λεγόμενο DRI, είχε ξεκινήσει να δημιουργήσει εμπορικές βάσεις σε διάφορες χώρες, και συγκεκριμένα με το κολλιέ των μαργαριταριών οι βάσεις που δημιούργησε ήταν σε σημαντικά λιμάνια γύρω από τον Ινδικό ωκεανό, όπως στη Μομπάσα στην Κένια, στο Τζιμπουτί, στο Καράτσι και στο Γκουατάρ του Πακιστάν, στο Κολόμπο και στο Χαμπαντότα της Σρι Λάνκα, στην Μπούρμα, στο Μιανμάρ, στο Σίτουι και στα νησιά Κόκο. Οπότε δημιούργησε μία σειρά σημαντικών εμπορικών βάσεων, οι οποίες τώρα έχουν εγκλωβίσει την Ινδία. Η Ινδία δεν είναι εύκολο να βρει περάσματα για τα εμπορεύματα της προς την Δύση. Η Ινδία, να πούμε ότι είναι μια οικονομία μικρή ακόμα, είναι το ΑΕΠΣ κοντά στα 3 δις, αλλά έναντι 17,5 δις περίπου της Κίνας, αλλά έχει πολύ σημαντική προοπτική για δύο λόγους. Πρώτον, έχει ένα ελεύθερο καθεστώς, δεν είναι πολιτορχικό το καθεστώς της, άρα είναι εύκολο να συζητάει με τη Δύση, η οποία Δύση εμπνέεται από ήδη ελεύθερα δημοκρατικά καθεστώτα συνήθως. Ακολουθεί ανεξάρτητη πολιτική Ινδία, δηλαδή δεν είναι ούτε με την Κίνα, ούτε με τη Ρωσία, ούτε με τη ΣΥΠΑ, και αυτό της δίνει το πλεονέκτημα να γίνει σταδιακά μία δύναμη, μάλλον ένα σημαντικός εξαγωγέας προϊόντων προς τις δυτικές χώρες, καθώς υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να την εμπιστευτούν, διότι βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο πολλές χώρες μη φιλικές προς τη Δύση δημιουργούν δεκάδες προσκόμματα στην ομαλή ροή των εμπορικών διαδρόμων. Οπότε η Ινδία έχει την δυνατότητα να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ως κύριος προμηθευτής στο μέλλον της Ευρώπης και της Αμερικής, που είναι οι μεγαλύτερες αγορές. Συνάμα με την Κίνα έχουν συνεχείς εχθροπραξίες. Υπόκειται ένα τεράστιο εγκλωβισμό εκεί στην θάλασσα, στον Ινδικό ωκεανό, που να πούμε ότι 28 χώρες συνορεύουν με τον Ινδικό ωκεανό. Και αυτό αναγκαστικά θα τη φέρει την Ινδία πιο κοντά
σε ανάπτυξη σχέσεων με τις δυτικές χώρες, μια και οι δυτικές χώρες είναι οι χώρες που μπορούν και κάνουν σημαντικές εισαγωγές. Αυτό όλο που περιγράφεται, ξεκινάει αυτή δηλαδή η εκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας σε τέτοια κλίμακα της Ινδίας. Μα, όπως λέτε στο άρθρο σας, μέχρι το 2015 ήταν πιο εσωστρεφές. Μπήκε σε μια φάση εξωστρέφειας μετά το 2015. Όλα αυτά όμως γίνονται, όπως μας γράφετε και θέλω να μας το εξηγήσετε αυτό, στο 2024 που λέτε ότι είναι το έτος εκκίνησης ενός παγκόσμιου μεγακύκλου στην οικονομία. Τι σημαίνει αυτό? Οι οικονομικοί κύκλοι, οι μακροχρόνιοι οικονομικοί κύκλοι έχουν διάρκεια κυρίως περίπου 55 ετών. Το 2024 τελειώνει ο προηγούμενος κύκλος και συνάμα ξεκινάει ο καινούριος κύκλος. Στον προηγούμενο κύκλο είχαμε δει να δειχθεί ως μεγάλη εμπορική δύναμη η Κίνα και στον προηγούμενο είχαμε δει την Ιαπωνία. Η Κίνα ήδη έχει σημαντικά προβλήματα οικονομικά, είναι σε αποπληθωρισμό, έχει τη φούσκα των ακινήτων. Το χρηματιστήριό της έχει χάσει πάνω από 7 τρισεκατομμύρια τα τελευταία 2 χρόνια. Μόνο φέτος έχασε 2 τρισεκατομμύρια, έχει πέσει 45%. Πολλοί θέλουν να πάρουν τα κεφάλαιά τους να φύγουν από εκεί, αλλά η Κίνα έχει capital controls και δεν το επιτρέπει. Υπάρχει μεγάλη ανεργία στους νέους. Υπάρχει ένα ελεύθερο καθεστώς που κυβερνάει. Απαγορεύει να δίνουν πληροφορίες έξω για τα οικονομικά ζητήματα της Κίνας πλέον και δείχνει ότι έφτασε η Κίνα σε ένα σημείο όπως είχε φτάσει στον προηγούμενο κύκλο η Ιαπωνία όπου δεν μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω και αρχίζουν τα προβλήματα που έχουν κυρίως εξαγωγικές χώρες με τον αποπληθωρισμό. Αναγκαστικά θα φύγει από το προσκήνιο και είναι η ευκαιρία και το βλέπουμε ότι έρχεται η άνοδος της Κίνας στον επόμενο κύκλο. Γιατί περίπου σε κάθε κύκλο αναδεικνύεται μία χώρα ως σημαντική, με σημαντική οικονομική ανάπτυξη. Ο νέος κύκλος τώρα θα στηριχθεί σε νέες τεχνολογίες, κυρίως στην τριζιάθετη εκτύπωση, στην τεχνητή νοημοσύνη, στη βιοτεχνολογία, στην κβαντική υπολογιστική και θα στραφούν προς εκεί τις επενδύσεις τους. Θα στρέψουν προς εκεί τις επενδύσεις τόσο τα κράτη όσο και οι επιχειρήσεις, διότι υπάρχουν επενδύσεις μέχρι τώρα, έχουν φτάσει σε σημείο κορεσμού και δεν υπάρχει πλέον αρκετή παραγωγικότητα. Αν δείτε, τα τελευταία μοντέλα των κινητών τηλεφώνων δεν έχουν σχεδόν καμία βελτίωση πλέον. Έτσι κλείνει ο προηγούμενος κύκλος και πάμε σε ένα νέο κύκλο που δεν θα είναι αυτή τη φορά η πληροφορική και το ίντερνετ η κύρια βάση της αναπτυξής του, αλλά θα είναι κυρίως η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία των νέων υλικών και η τριζιάθετη εκτύπωση. Σε αυτό όμως... Ήδη έχουμε δει τα πρώτα βήματα. Σε αυτό όμως που λέτε, τα χύπτρα τα κρατάει ακόμα η Δύση. Τα κρατάει η Δύση, αλλά η Κίνα έχει πολύ σημαντικό δυναμικό πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς έχει μία μερίδα νέων εξαιρετικά μορφωμένων και πολύ ικανή στα μαθηματικά και πρωτοπορεί σε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Οπότε, εάν η Ινδία βρει βοήθεια να περάσει τις εξαγωγές της προς τη Δύση, που είχαμε συζητήσει και στη δικιά σας εκπομπή για τον ειδικό δρόμο του μεταξιού που είχε σχεδιαστεί τον περασμένο Σεπτέμβριο να περνάει από Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Ισραήλ και να έρχεται στον Πειραιά, ο οποίος τώρα τόνισε με τα γεγονότα της Γάζας. Θα αποκτήσει με αυτόν τον τρόπο μία δίωδο προς την Ευρώπη, είτε μέσω αυτού του χερσαίου και μετά θαλάσσιου δρόμου, είτε μέσω του θαλάσσιου από τη διόρυγα του Σουέζ. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου της Ινδίας και ως φίλη προς την Ευρώπη. Σε αυτό που λέτε τώρα, παρότι πριν να πάμε σε αυτό, δηλαδή είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα τα οποία
βγαίνουν εκτός αν τυχόν και χαραχθεί αυτός ο νέος ο δρόμος του μεταξύ. Αλλά πριν να πάμε σε αυτό, εντοπίζετε, υπογραμμίζετε στο άρθρο σας ότι τα πράγματα στη διεθνή σχέση δεν είναι γραμμικά. Δηλαδή την ίδια στιγμή που η Κίνα και η Ινδία σε κάποια σημεία έχουν σύμπλευση συμφερόντων, σε κάποια άλλα έχουν μεγάλους ανταγωνισμούς. Παραδείγματος χάρη, ενώ είναι μαζί στους BRICS, σε αυτό το διεθνή πολιτικό ας πούμε, οργανισμό αναδυόμενων αγορών, την ίδια στιγμή σε στρατιωτικό, γεωπολιτικό και εμπορικό επίπεδο έχουν ανταγωνισμό. Και σε αυτό θέλω να μας αναλύσετε κάτι. Μπορεί να υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και Δύσης, την ίδια στιγμή όμως η οικονομία της Κίνας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές που κάνει στη Δύση. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, και επειδή έχουν μειωθεί ήδη οι εξαγωγές της, και να πούμε εδώ ότι η Αμερική για όλο το 2023 για πρώτη φορά είχε περισσότερες εισαγωγές από το Μεξικό παρά από την Κίνα. Πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Που... Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα είναι 30 δις παραπάνω εισαγωγές από το Μεξικό παρά από ό,τι στην Κίνα. Οπότε να πούμε και για τους BRICS τώρα. Οι BRICS πρέπει να ξέρουμε ότι δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο βάρος και ούτε πρόκειται για εύρωστες οικονομίες που μπορούν να δημιουργήσουν ένα αντίστοιχο δολάριο και τα λοιπά που ακούγονται. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες έχουν απίστευτο πληθωρισμό που δεν μπορούν να τον ελέγξουν για πολλά χρόνια και όλες σχεδόν έχουν capital controls με πρώτη την Κίνα. Και στους BRICS η κύρια οικονομία είναι η Κίνα που αποτελεί το 80% του βάρους των BRICS. Άρα είναι δύσκολο να συμφωνήσουν κάτι και πολύ περισσότερο η Ινδία να συμφωνήσει η Κίνα να ηγηθεί κάποια εκστρατεία κατά της Δύσης κτλ. Διότι πρέπει να βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαπολιτισμική διαμάχη στο βάθος η οποία έχει και θρησκευτικά στοιχεία και πολλές χώρες που οφθαλμιούν να πάρουν αυτό που έχει καταφέρει η Δύση ή να μην συνεχίσει σε αυτές τις δημοκρατικές διεργασίες που πήρε χρόνια και θυσίες για να τις πετύχουν οι δυτικές χώρες. Και βλέπουμε ότι αυτό το μοντέλο βάλεται συνεχώς και το οποίο θα βάλεται πολύ περισσότερο τώρα με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα αυτό θα πρέπει να το λαμβάνει υπόψη σε αυτοί που χαράζουν μακροχρόνιες στρατηγικές. Και από την άλλη μεριά η Ινδία δεν δείχνει τέτοια διάθεση κατά της Δύσης είτε για θρησκευτικούς είτε για άλλους πολιτιστικούς λόγους. Μια και η Ινδία από μόνη της είναι ένας άλλος πολιτισμός, όπως ένας άλλος πολιτισμός είναι οι αραβικές χώρες, ένας άλλος η Ινδία, ένας άλλος ο Ισλαμικός κόσμος, ένας άλλος η Κίνα, ένας άλλος η Ρωσία. Αλλά βλέπουν πλέον μια σημαντική διαμάχη εναντίον της Δύσης. Οπότε η φιλική σχέση που έχει η Ινδία με τη Δύση θα της δώσει θα της ανοίξει δρόμους, εμπορικούς δρόμους και όχι μόνο προς την Δύση. Και αυτό θα είναι εις βάρος της Κίνας και γι' αυτό η Ινδία έχει σε αντιστοιχία με το κολλιέ των μαργαριταριών της Κίνας έχει κάνει το δικό της κολλιέ των διαμαντιών μια στρατηγική με την οποία αποκτάει συνεχώς πρόσβαση και εμπορική και στρατιωτική σε σημαντικά λιμάνια του Ινδικού ωκεανού. Σε αυτό τώρα θέλω να μείνουμε λίγο. Γιατί το θίξαμε και πριν στην κουβέντα μας. Όλο αυτό που περιγράφεται, δηλαδή ο νέος δρόμος του μεταξιού που είχαμε συζητήσει στην προηγούμενη εκπομπή, αφήνει μεγάλα συμφέροντα εκτός. Δηλαδή ο νέος δρόμος του μεταξιού, που έχει κάποιες παραλλαγές βέβαια, αλλά τουλάχιστον αυτές οι οποίες βγαίνουν στη δημόσια συζήτηση, αφήνει εκτός την Τουρκία, την Κίνα, το Ιράν, το Πακιστάν. Πώς πιστεύετε ότι θα δράσουν μεγάλα συμφέροντα τέτοιων χωρών σε αυτό? Είναι τυχαίο, ας πούμε, που η όξυνση ήρθε τώρα στην Μέση Ανατολή, που αυτό ανατρέπει ή καθυστερεί κατά πολύ αυτό το νέο δρόμο? Κοιτάξτε, οι αντιδράσεις θα υπάρχουν πάντοτε και υπήρχαν και ιστορικά
Και δυστυχώς οι περισσότερες χώρες οι οποίες κυβερνούνται κυρίως από ιντερικά καθεστώτα κάνουν το ίδιο στρατηγικό λάθος στο πέρασμα της ιστορίας. Δηλαδή, μόλις αποκτήσουν κάποιο πλούτο είτε από εμπορικά πλεονάσματα είτε από εξαγωγές ορυκτών, πετρελαίων κτλ., το πλούτο αυτό δεν τον διαχέουν να μορφωθεί ο λαός τους να ανέβει το βιωτικό τους επίπεδο. Τον κάνουν στρατιωτικές δαπάνες. Και το βλέπουμε δίπλα μας και εμάς στην Τουρκία. Και όταν κάνει στρατιωτικές δαπάνες, είναι σαν να λένε ότι σε τρώει το χέρι σου και μόλις βρεις την ευκαιρία θα επιτεθείς στον πρώτο σου γείτονα, νομίζω ότι είναι αδύναμος. Αυτό το έλεγε ο Θουκυδίδης εδώ και 2.500 χρόνια. Αυτό το βλέπουμε τώρα και γίνεται σε αρκετές χώρες και μάλιστα επειδή αρκετές χώρες αισθάνονται τώρα ότι είναι δυνατές, ενώ δεν κατανοούν ότι περνάμε στο επόμενο κύκλο και θα έπρεπε να στρέψουν την προσοχή τους να προσαρμοστούν στον επόμενο κύκλο και όχι να δημιουργούν τέτοιες συγκρούσεις. Οπότε, ναι, μεν βραχυχρόνια έχουμε σημαντικά προβλήματα στις οικονομίες, αλλά μακροχρόνια αυτά θα είναι εναντίον τους, διότι δημιουργούν δαπάνες και έξοδα τα οποία δεν μπορούν να τα αντέξουν και μπορεί να αντέχουν την πολιτική πίεση επειδή είναι δικτατορικά καθεστώτα, οπότε δεν μπορεί κανείς να αντιδράσει. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και όπως μας έχει δείξει η ιστορία, όσο και να διαρκήσαν τέτοια καθεστώτα, στο τέλος κατέρευσαν. Οπότε σίγουρα είναι πολλά τα συμφέροντα και χρειάζονται πολύ σημαντικές συμμαχίες. Αλλά ξέρετε, όλες αυτές οι ασιατικές χώρες θέλουν να φτάσουν στην ευρωπαϊκή και στην αμερικάνικη αγορά για να κάνουν εξαγωγές. Οπότε όλα αυτά είναι ένα αντικείμενο διαπραγμάτευσης αυτή τη στιγμή και όποιος θα έχει τις καλύτερες συμμαχίες θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Βλέπουμε τώρα ότι η Ινδία, για να εξορροπήσει αυτή την πίεση που αισθάνεται την Κίνα, έχει κάνει σημαντικά και εμπορικές βάσεις και στρατιωτικές βάσεις, όπως είναι στις Σεϊχέλες, για παράδειγμα. Έχει κάνει εμπορικές συμφωνίες στα στενά της Μοσαμβίκης με τη Μαδαγασκάρη, που περνάει πάρα πολύ εμπόριο, κυρίως τώρα που κάνουν το γύρο της Αφρικής. Έχει κάνει σημαντικές συμφωνίες με την Ινδονησία στο βόρειο στενό της Μάλακας και με τη Σιγκαπούρη στο νότιο στενό της Μάλακας, που περνάει το 80% του πετρελαίου που πηγαίνει προς την Ινδία. Έχει κάνει μια σημαντική συμφωνία με το Ομάν στο λιμάνι του Ντάγμου, που είναι κοντά στα στενά του Ορμούς. Και έχει κάνει και μια συμφωνία με το Ιράν στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ για να πηγαίνουν τα εμπορεύματά της μέσω Αζερβαϊτζάν, Ρωσία να περνάνε στην Ευρώπη, αλλά αυτός ο δρόμος τώρα είναι σχεδόν ανενεργός και προσπαθεί και συνεχίζει και κάνει διαπραγματεύσεις. Εξού ήρθε και στην Ελλάδα και πήγε τώρα ο Πρωθυπουργός, διότι ο Ινδικός στόλος που βρίσκεται τώρα στην Αραβική θάλασσα θέλει να παίξει ρόλο στην Ερυθρά θάλασσα και θέλει να παίξει ρόλο και στη Μεσόγειο. Και για να το καταφέρει αυτό, εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε το στόλο της όταν βρίσκεται εδώ, διότι την Ανατολική Μεσόγειο την ελέγχει κάποιος όταν ελέγχει την Κρήτη και την Κύπρο. Οπότε έχει πολλά στρατηγικά συμφέροντα δεμένα η Ελλάδα με την Ινδία αυτή τη στιγμή και αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Σε αυτό θέλω να μείνουμε και με αυτό να κλείσουμε. Αυτό όλο που περιγράφεται έχει ξεκινήσει τα τελευταία 4-5 χρόνια. Δηλαδή θεωρείται, ας πούμε, τυχαίο το γεγονός ότι την ίδια στιγμή που η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει ξεκινήσει μια αναβάθμιση στις σχέσεις με την Ινδία, την ίδια στιγμή αναβαθμίζει με τον ίδιο ρυθμό και τις σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κάτι που είχε ξεκινήσει, ας πούμε, είχε γενιάσει ο κύριος Δένδιας. Και από τη χρονιά εκείνη, δηλαδή το 2019, η Ινδία είναι τιμόμενη χώρα στην ΔΙΕΘ, σειρά από αξιωματούχους έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα και κάνουν λόγο για μεγάλες εμπορικές συμφωνίες
μέχρι και ταινίες, ας πούμε, του Bollywood να γυριστούν στην Ελλάδα. Θεωρώ δηλαδή ότι όλο αυτό είναι μέσα στις δεξαμενές σκέψεις της, και τις συζητήσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ναι, όλα αυτά είναι συνέπεια ότι αυτά που είπαμε προηγουμένως, ότι αλλάζει ο οικονομικός κύκλος, άρα έρχεται η σειρά της Ινδίας. Σε αυτή την αλλαγή του οικονομικού κύκλου, αυτοί που έχουν μεγάλα χρέη θα έχουν σημαντικά προβλήματα τις δύο επόμενες δεκαετίες, διότι η μειωμένη τους παραγωγικότητα και η έλλειψη κεφαλαίου για να περάσουν στις νέες τεχνολογίες θα τους αφήσουν πίσω. Είναι επίσης απόρρια αυτής της πολιτιστικής διαμάχης, η οποία είναι ξεκάθαρη πλέον, οπότε η Δύση αρχίζει και προστατεύεται και να ζητάει εφοδιασμό και να κάνει εισαγωγές εμπορευμάτων από φιλικές χώρες που δεν πρόκειται να τις αντιμετωπίσουν προβλήματα, ούτε να τις κλείσουν τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου, ούτε να τους απαγορεύσουν την πώληση σπάνιων υλών, σπάνιων υλικών στο μέλλον κτλ. Άρα όλα αυτά, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, γίνονται ταυτόχρονα, διότι έχουμε αυτές τις ταυτόχρονες αλλαγές, οι οποίες είναι στρατηγικής και μακροχρόνιας σημασίας, αλλά συμβαίνουν τώρα. Και τώρα μπαίνουν τα, θα μπορούσαμε να πούμε, οι γραμμές του τρένου προς μία άλλη κατεύθυνση, και αυτό θα επηρεάσει πάρα πολλές καταστάσεις, και σε συνδυασμό ότι μέχρι πρότιμος είχαμε άφθονα κεφάλαια όταν τα επιτόκια ήταν πολύ χαμηλά, και τώρα θα είναι πολύ δύσκολο να βρίσκουμε κεφάλαια, ενώ οι χώρες χρειάζονται και μεγάλα κεφάλαια να πάνε να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες, να πάνε στην πράσινη μετάβαση, η οποία έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο κόστος και για τους προϋπολογισμούς και για τα νοικοκυριά. Επίσης χρειάζεται ένα τεράστιο κόστος για να αυξηθούν οι στρατιωτικές δαπάνες, για να αντιμετωπίσουμε το κάθε κακό εισαγωγικά που παρουσιάζεται και απειλεί ότι θα τυνάξει την παγκόσμια ειρήνη που είχαμε για 70 χρόνια στον αέρα. Όλες αυτές οι αλλαγές είναι σχεδόν δεμένες μεταξύ τους, αλληλοεξαρτώνται, και θα πρέπει να τις δει κάποιος στο τέλος της ημέρας με μικρές κινήσεις που γίνονται σε καθημερινή βάση, όπως αυτή η επίσκεψη τώρα του Πρωθυπουργού στην Ινδία και οι συμφωνίες που θα υπογραφούν και η συνέχεια σε αυτή την εξέλιξη. Κύριε Τσαλάκη, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στο News Hub και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.